Αγαπητά αδέρφια, σας φέρνω την αγάπη από τα αδέρφια από το Μόναχο. Ευχαριστούμε τον Θεό και για απόψε που μας άνοιξε δρόμο να έρθουμε. Τι να πω, ετοιμάζα να πω για τις 10 Παρθένες. Ανέβηκε ο αδερφός του Παναγιώτης, το κάλυψε το θέμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μετά ετοιμάζα να πω για την ενότητα. Ανέβηκε ο αδερφός ο Δημήτρης, το κάλυψε το θέμα. Και όπως μας λέει ο λόγος του Θεού, ένα εδάφιο μου θύμισε το Πνεύμα το Άγιο, όταν ήμουν κάτω και κοιτούσα τα θέματα τα οποία είχα κατά νου, ευχαριστούμε τον Θεό, πάντες εκ του ενός πνεύματος εποτίστημεν. Και είναι το Πνεύμα το Άγιο αυτό το οποίο οδηγεί την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Στο δρόμο είχαμε μια κουβέντα. Πώς θα καταλάβω, συζητούσαμε με τον αδερφό που μας έφερε, την οικογένεια, τον αδερφό τον Αλέξη και τη Βάσια, πώς θα καταλάβω την οδηγία του Θεού. Πώς θα την καταλάβω. Και ο λόγος του Θεού μας λέει. Πας λόγος βεβαιούται διαστόματος δύο και τριών μαρτύρων. Πώς θα μου μιλήσει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί όταν ο Θεός θέλει να σου μιλήσει θα βρει τον τρόπο. Δεν ξέρω πώς. Ενυπνίω λέει με όραση νυχτερινή. Όταν ύπνος βαθύς πίπτει επί τους ανθρώπους με προφητεία, με μέσα από το λόγο του. Μέσα από ένα λόγο που θα σου πει ένας άνθρωπος και θα σου καρφωθεί μέσα στην καρδιά. Είναι αυτός ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, ο οποίος εργάζεται έργο θαυμαστό μέσα στις καρδιές μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Να διαβάσουμε λίγα εδάφια, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Να ακούσουμε αδερφό μας το Λευτέρι. Στην 879 σελίδα λέει ο Κύριος 879 σελίδα στο ΚΑΠΑΙΤΑ κεφάλαιο. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον «Εδόθη σε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέδες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς και εδώ εγώ είμαι με θυμών πάσα στα σημέρας έως τη συντελεία του αιώνος. Αμήν». Έως τη συντελεία του αιώνος. Αμήν. Ο Κύριος τους είπε «Πηγαίνετε». Πηγαίνετε, λέει, στη Γαλιλαία, εις το όρος, όπου παρήγγειλε εις αυτούς ο Ιησούς και οι δώδες αυτών προσεκύρισαν, κίνησαν αυτόν, την έσδε και δίστασαν. Αναστημένος ο Κύριός μας και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον και τους είπε αυτά που διαβάσαμε. Τους είπε πηγαίνετε σε όλα τα έθνη, πορευθέντες μαθηθεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και η Ελλάδα έθνος ήταν τότε. Εθνικοί ήμασταν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για τους Ιουδαίους ήμασταν μολυσμένοι. Έπρεπε ο Θεός να δείξει στον Πέτρο, σφάξε και φάγε. Να κατέβει συνδόνα από τον ουρανό και να δει από τα παγορευμένα ζώα. Και χοιρινό θα σφάξεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ακόμα κάποιοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να τρώνε χοιρινό. Όμως και οι Ιουδαίοι επίσης. Όμως αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος είπε όσα ο Θεός καθάρισε, εσύ μη λέγε βέβυλα. Γι' αυτό εδώ λέει ο Κύριος, εδόθησε με πάσα εξουσία. Έπρεπε να σταυρωθεί ο Ιησούς Χριστός, έπρεπε να χυθεί το αίμα του για να σωθεί και η Γερμανία, για να σωθεί και η Ελλάδα, να σωθούν και τα αραβικά έθνη και όλα τα και όλος ο κόσμος, αγαπητοί αδερφοί. Παντού όπου, όπου αν σας προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών, σε όλα τα έθνη, πορευθέντες λοιπόν. Και εδώ πέρα αυτή η εκκλησία, αγαπητοί αδερφοί, και όλες οι εκκλησίες είναι σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, σε όλα τα έθνη και στη Γερμανία και στη Γερμανία, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και παντού και σε όλα τα έθνη θα βρεθεί άνθρωπος να κηρύξει το Λόγο του Θεού. Και δόθηκε σε μας, λέει ο Παύλος στην Κορινθίους, χάρη και αποστολή πίστεως. Και η αποστολή είναι στην Αποστολική Εκκλησία. Μην το ξεχνάμε αυτό, αγαπητοί αδερφοί. Δεν είμαστε πρεσβυτεριανή εκκλησία να κηρύττω εγώ σε σένα και εσύ σε μένα, αλλά είμαστε Αποστολική Εκκλησία και πρέπει να κηρύξουμε το Λόγο του Θεού στους ανθρώπους έξω. Ευχαριστούμε. Και τι θα τους πούμε. Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκτακα στο Σιμών εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, λέει ο Λόγος του Θεού, θα σωθεί. Μα δεν φτάνει μόνο να πιστέψει. Όχι, δεν φτάνει. Δεν φτάνει μόνο να πιστέψει. Μα ο ληστής ήταν ειδική περίπτωση. Εσύ όμως που μπορείς να βαπτιστείς, πρέπει να βαπτιστείς. Στις σταυρωθέντες με ταυτού εις το θάνατο αυτού, θέλουμε συμμετάσχει και στην ανάσταση αυτού, μας λέει ο Λόγος του Θεού.
Δηλαδή, αφού σταυρώθηκες στο βάπτισμα, μετά θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα μας αναστήσει, αγαπητοί αδερφοί. Και λέει στην Κορινθίους επιστολή, στην Κορινθίους και στην, και στην Θεσσαλονικής, λέει, «Δια τούτο σας λέγομαι, δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν εν την παρουσία του Κυρίου δεν θέλουμε προλάβει τους κεμηθέντες, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία ουρανού, με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθεί πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλουμε αρπαχθεί, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εις απάντηση του Κυρίου, που εις τον αέρα». Στον αέρα θα έρθει ο Ιησούς Χριστός με κέλευσμα, με φωνή, με διαταγή δηλαδή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διατάξει ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι θα γίνει? Θα το φθαρτό, λέει, θα ενδυθεί αυθαρσία. Το σώμα αυτό θα ενδυθεί αυθαρσία, αγαπητοί αδερφοί. Και θα είναι η συντέλεια του αιώνος μετά. Μετά το σχέδιο του Θεού ξετυλίγεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί, γιατί προσμένουμε τον Κύριο. Και όπως διάβασε ο αδερφός μας πριν για τις παρθένες, τις μωρές και τις φρόνιμες, ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να προετοιμαστεί να είναι από τις φρόνιμες παρθένες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να έχει έλεον στα αγγεία του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έως τη συντελεία του αιώνος. Και τώρα, αυτόν τον καιρό, αγαπητοί αδερφοί, αυτό το οποίο συμβαίνει στην οικογένειά μου και στη ζωή μου δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Τα πάντα αλλάζουν. Ένα σπίτι 120 τετραγωνικά, μια αποθήκη άλλα 20, άλλη μια μεγάλη αποθήκη στο χωριό, τρακτέρ, μηχανήματα και όλα πίσω. Δεν θα πάρεις μαζί σου τίποτα, δεν θα πάρω μαζί μου. Τώρα έχω ένα δωμάτιο και πρέπει να διαλέξω τα πιο απαραίτητα. Και τώρα καταλαβαίνω, αγαπητοί αδερφοί, ότι τίποτα δεν είναι απαραίτητο. Βρήκα ένα λισοπρίωνο καινούριο σε μια είσοδο στη γειτονιά μου, εκεί στο Μόναχο. Τι να το κάνω? Εκεί έχω δέντρα, εδώ δεν έχω δέντρα να ασχοληθώ. Μου είναι άχρηστο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δοκιμάζεται η καρδιά μας, αγαπητοί αδερφοί, και επιτρέπει ο Θεός, και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί έχουμε είδωλα μέσα στην καρδιά μας. Μα τι είναι το είδωλο? Τα εργαλεία μου ήταν ένα είδωλο. Τα εργαλεία μου, πολλά εργαλεία, έχω τα πάντα. Αλλά ευχαριστώ τον Κύριο, δεν τα χρειάζομαι εδώ πλέον. Και τίποτα, αγαπητοί αδερφοί, να μην μας δένει με τη γη. Τίποτα. Γιατί όταν έρθει ο Κύριος, σκέφτομαι πολλές φορές αυτή η εγκυκλοπαίδεια που έχω πάρει, την ιστορία του ελληνικού έθνους που λέγει, γιατί θα το χρειαστώ και τη χρειάζομαι στο έργο του Θεού. Την έχω πάρει, την έχω συμβουλευτεί κάποιες φορές για την οικονομαχία, για την οικολατρία στο Βυζάντιο, αλλά μέχρι εκεί, αγαπητοί αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ξέρω αν θα τη φέρω στη Γερμανία. Δεν ξέρω αν έχω χώρο να τη φέρω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως βγήκε από την καρδιά μου και η συλλογή με τα γραμματόσημα και αυτή. Και η ηλεκτροκόλληση καινούργια και αυτή. Όλα, αγαπητοί αδερφοί. Δεν θα μείνει τίποτα. Δεν θα πάρουμε μαζί μας τίποτα. Και το σώμα μας αυτό και τα ρούχα μας αυτά θα τα αφήσουμε εδώ. Ευχαριστούμε. Θα ενδυθεί αυθαρσία. Και αν είμαστε έτοιμοι, αγαπητοί αδερφοί, και αν δεν είμαστε έτοιμοι, ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις για να ελευθερωθούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο γιος μου είχε μια πολύ ωραία πρόταση, γιατί συζητούσαμε οικογενειακώς τι θα κάνουμε, και όλοι οι δρόμοι, λέει, όπως λένε, οδηγούν στη Ρώμη. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μόναχο. Πάει λοιπόν για δουλειά στην καλύτερη εταιρεία στο αντικείμενό του, στο Κώστα Ναβάρινο, στο μεγαλύτερο, το καλύτερο, το πιο γνωστό ξενοδοχείο σε όλη την Ελλάδα και σε όλη τη Μεσόγειο κτλ. Και όλοι οι επώνυμοι πάνε εκεί και κάνουν ανταγωνισμό οι βασιλιάδες, ποιος θα δώσει τα περισσότερα μπουρμποάρ, και τελικά ήρθε ένας ποδοσφαιριστής και έδωσε τα περισσότερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, και έχουμε ακούσει πολλές ιστορίες. Είναι άνθρωποι που έχουν λεφτά και δεν ξέρουν τι θα τα κάνουν. Και εκεί είναι το στέκι τους, εκεί μαζεύονται. Τραγουδιστές, τα πάντα, βασιλιάδες. Και πάει σε αυτό στο ξενοδοχείο και πέρασε την πιο δύσκολη σεζόν. Και τώρα ο Θεός το άνοιξε δρόμο για την Αυστρία. Μα είναι δυνατόν σε αυτό το ξενοδοχείο? Αν θέλει ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί, βάζει εμπόδιο σε όλα τα πράγματα. Και αν θέλει ο Θεός να εκπληρώσει το σχέδιό του, ευχαριστούμε τον Κύριο, μπορεί να κάνει, να βγάλει χρυσάφι μέσα από τη στάχτη, και μπορεί μέσα από το χρυσάφι να γίνει στάχτη. Μπορεί να ανατρέψει ο Κύριος τα πάντα. Και είμαστε στα χέρια του Κυρίου, αγαπητοί αδερφοί. Το θέμα είναι, είμαστε έτοιμοι? Γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια, λέει. Σπούδασον να παραστήσεις εαυτόν εργάτην ανεπέσχυτο, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Το Πνεύμα το Άγιο να μας κρατήσει, να μας δυναμώσει, να μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, να μπαίνουμε στην παρουσία του Θεού. Αγρύπνησον, λέει. Αγρύπνησον, λέει ο λόγος. Να είστε άγρυπνοι. Μα είμαι από τις μωρές παρθένες, μα είμαι στις παρθένες, είμαι από τις μωρές, από τις φρόνιμες όμως.
Μήπως είμαι από τις μωρές, μήπως με έχει πάρει ο ύπνος. Και πού θα το καταλάβω? Πού θα το καταλάβεις? Είναι πολύ απλό. Πήγαινε στον καθρέφτη τώρα που θα βγεις έξω. Και δες, χαμογελάς. Είσαι χαρούμενος? Είσαι χαρούμενη? Γιατί λέει ο λόγος του Θεού, η χαρά είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Μα έχω θλίψει, αδερφέ. Μα τα πράγματα είναι δύσκολα, αδερφέ. Μετακομίζω, αδερφέ. Παντρεύομαι, αδερφέ. Έπιασα καινούργια δουλειά. Και λέει ο λόγος του Θεού ένα εδάφιο, αδερφή, στην Κορινθίους. Θλιβόμενοι, αλλά ουχή στεναχωρούμενοι. Δηλαδή θα υπάρχουν θλίψεις και θα είσαι χαρούμενος. Ο Παύλος και ο Σίλας στη φυλακή ψέλνανε την άλλη μέρα. Το πρόγραμμα ήταν να τους θανατώσουνε. Όμως άγγελος Κυρίου κατέβηκε και άνοιξε τις πόρτες διάπλατα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Έχουμε ζωντανό Θεό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Δεν πρέπει να θλιβόμαστε. Και οι θλίψεις οι οποίες υπάρχουν στη ζωή μας δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα στις καρδιές μας. Θλιβόμενοι, αλλά ουχή στεναχωρούμενοι. Θα έχεις χαρά και μέσα στο καμίνι. Και ο Κύριος θα έρθει η ώρα που θα σε ελευθερώσει. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν. Σας περιμένουμε και στο Μόναχο. Στον Ιησού Χριστό. Αμήν. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τα 7 λεπτά. Δεν ξέρω. Να πάρω παραπάνω, 10. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όσα ακούσαμε, αδερφοί. Ο αδερφός ο Γιάννης τα είπε όλα του Λονδίνου. Ξέχασε όμως κάτι. Είδε και το Big Ben. Δεν μας εντυπωσιάζουν αυτά, αδερφοί. Έπρεπε να πάμε, γιατί μετά από εκεί θα επιστρέφαμε, αδέρφια, πάλι. Είχαμε ένα πρεσβυτέριο με τους αδερφούς. Πολύ κουραστικό. Αυτή την ημέρα κάνουμε 8 και χιλιόμετρα περπάτημα. Το βράδυ πέσαμε, ξέρει. Εγώ ακόμα κοιτάζω να προσθέσω λίγο ύπνο. Λείπει πολύς ύπνος. Αργά κοιμόμασταν, νωρίς ξυπνάγαμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε, αδερφοί. Καθώς μιλούσε ο αδερφός, θυμήθηκα ένα πρόσωπο. Έχετε ακούσει για τον Ελισέ? Τέτοιος προφήτης δεν έχει γερθεί άλλο στην Παλαιά Διαθήκη. Τέτοιες ενέργειες Θεού δεν γίνανε με άλλους ανθρώπους στην παλαιά οικονομία. Νεκρούς ανέστενε. Αδερφοί, ψωμιά πολλαπλασίαζε, δηλητήρια αλείωνε, δηλητήριο στο καζάνι. Γιατί είχαν βάλει αγριοκολογήθακια μέσα εκεί πέρα. Πώς ο Θεός ενεργούσε με αυτόν τον άνθρωπο? Όλα αυτά δεν γίναν όμως αμέσως, αδερφοί. Όταν ο Κύριος τον εκάλεσε, τον βρήκε εκεί να οργώνει χωράφια, χέρσα. Ζευγολάτης, στο 12ο ζεύγος εκεί πέρα από ό,τι λέει, βόδια είχε, άρωτρα είχε, όχι σιδερένια σαν σήμερα, ξύλινα ήταν, τι θα ήταν. Μπορεί να ήταν και σιδερένια, δεν ξέρω. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει ότι τα κάψε όλα. Άκουγα τον αδερφό να λέει, άφησε πίσω στην Καλαμάτα. Άφησε. Μακάρι να μοιάσουμε τον Ελισέ, αδερφή. Αφού έλαβε την κλίση από τον Θεό, και με τι τρόπο? Πολύ απλό τρόπο. Εμείς ίσως να μην το καταλαβαίναμε και να μην το δεχόμασταν καν. Περνάει ο άνθρωπος στο Θεό, ο προφήτης Ηλίας, βγάζει τη μιλωτή του, τη κάπα του, του τη βάζει στην πλάτη. Δεν του λέει τίποτα. Τον αφήνει εκεί πέρα να οργώνει, έτσι όπως αν του ρίχνει την κάπα στην πλάτη. Έφυγε. Τα παρατάει όλα αυτή τη στιγμή, αδερφοί. Αυτό είναι το κάλεσμα. Αυτή είναι η πρόσκληση από το Θεό, αδερφοί. Τι λέει ο Κύριος στο λόγο του? Κανένας δεν είναι αρμόδιος για τη βασιλεία του Θεού. Εις βάλει τη χείρα αυτού στο άρωτρο, οργώνει και κοιτάζει πίσω. Να προσέξουμε το πίσω, αδερφοί. Μην κοιτάμε πίσω.
όπως η γυναίκα του Λότ και έγινε στήλη άλατος. Ο Ελισέ δεν κοίταξε πίσω. Και αυτά τα οποία τον ενδιαφέραν και με αυτά τα οποία ζούσε, αδερφοί, μέσα στον κόσμο, περίμενε, Κύριέ μου, του λέει, περίμενε με λίγο να χαιρετήσω τους δικούς μου και θα έρθω να σε ακολουθήσω. Δεν πήγε να χαιρετήσει μόνο, αδερφοί. Αλλά λέει, έκαψε, λέει, τα άρωτρα, όλα τα εργαλεία τα έκαψε. Τι πράγμα είναι αυτό? Όσοι θα το βλέπα θα λέει, πάει, αυτός τρελάθηκε ο Ελισέ. Τρελάθηκε. Έσφαξε το βόδι, τα βόδια εκεί, τα ψήσε, τα έδωσε να τα φάνε όλοι, να μην, δεν έμεινε τίποτα, αδερφοί. Ούτε εργαλεία, ούτε άρωτρα, ούτε βόδια. Πάντα βόδια του Ελισέ. Τώρα, πώς σας δείξει αυτός ο άνθρωπος? Αδερφοί, στον Κύριό μας δεν θα στερηθούμε τίποτα. Αυτός έκανε τον ουρανό και τη γη και όλο το πλήρωμα αυτής. Όλα είναι στην εξουσία του. Όλα, τα πάντα. Φοβερές ανατροπές, αδερφοί, κάνει ο Θεός σε εμάς τους ανθρώπους. Φοβερές. Και πήγε από πίσω του, από τον Ηλία, τι σε έκανα, άνθρωπέ μου? Σε έκανα τίποτα? Τι σε έκανα? Απλώς τη μιλωτή μου έριξα επάνω σου και αυτό ήταν. Αδερφοί, από τότε δεν αποχωρήθηκε με τον Ηλία. Τον ξεχωρισμό τον έκανε ο Κύριος όταν άρπαξε τον Ηλία με άμαξα πυρός, ο Ηλισέ έμεινε πίσω. Αλλά πάλι με τη μιλωτή του Ηλία στο κεφάλι. Παπ, του πέσε πάνω μιλωτή. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός, αδερφοί. Ο λόγος του Θεού. Να είναι, να κατοικεί πλούσιος μέσα στις καρδιές μας. Δόξα στον Κύριο, γιατί έτσι θα γίνει η μεταμόρφωσή μας. Αυτή είναι η Εκκλησία, Αγία αδερφή. Πιστέψαμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ξέρετε, μου εντυπωσιάζει από αυτόν τον άνθρωπο. Ο κόσμος όλος, όσοι γνωρίζαν τον Ηλία, ξέρετε, δεν λέγανε ο πρώην Ζευγολάτης, ο πρώην Γεωργός. Λέγανε ο άνθρωπος, προσέξτε τις λέξεις, ο άνθρωπος που ρίχνει νερό στα χέρια του ανθρώπου του Θεού. Δηλαδή, διάδοχος του Ηλία είσαι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αντιπρόσωπος? Δεν γνωρίζω. Προφήτης είσαι? Δεν ξέρω τίποτα. Μέχρι τότε, πριν φύγει ο Ηλίας, δεν είχε λάβει τίποτα, προσέξτε. Έκανε ηλικές δουλές. Νερό στα χέρια του Ηλία. Ελισέ, διψάω. Αμέσως, Κύριέ μου. Ελισέ, κουράστηκα. Αμέσως, θα ετοιμάσω να φάμε. Δεν ξέρω αν θα το κάναμε εμείς αυτό. Δεν ξέρω. Εάν θα το έκανα εγώ αυτό. Δεν ξέρω. Ίσως ναι, ίσως και όχι. Αδερφοί, απαιτήσεις δεν είχε. Προσέξτε. Ένα πράγμα ζήτησε στο τέλος. Αφού δεν μπόρεσε ο Ηλίας να τον ξεφορτωθεί, αφού πήγε, αδερφοί, δεν θυμάμαι τους τόπους που πήγε, σε τρεις μέρες πήγε μέχρι τον Ιορδάνη στο τέλος βέβαια. Αδερφοί μου, αφού είδε ότι δεν μπόρεσε να τον διώξει, του έλεγε, περίμενε εδώ, θα πάω μέχρι εκεί, περίμενε εδώ, θα πάω εκεί. Ζει Κύριος και ζει ψυχή μου, δεν σε αφήνω, του λέει, δεν σε αφήνω, όπου για να πας. Μαζί σου, κοντά σου, μαζί μου θα έχεις στεναχώριες, θα έχεις κακουχίες, θα έχεις στερήσεις, μαζί σου. Βεθύλ, μαζί σου, Ιορδάνη, μαζί σου. Όπου πας εσύ και εγώ μαζί σου. Αφού είδε ότι δεν μπόρεσε να το ξεφορτωθεί στο τέλος, σου λέει, πριν αναχωρήσω, πριν με πάρει ο Κύριος ο Θεός, πες μου τι θέλεις από μένα να σου κάνω, τι να σου δώσω, πες μου τέλος πάντων, πώς να σε ευχαριστήσω. Τόσο καιρό με υπηρετούσες, πώς? Πολύ μου αρέσει αυτό που λέει. Παρακαλώ, λέει, διπλή μερίδα πνεύματος, του πνεύματός σου θέλω, διπλή μερίδα. Ω, πάει αυτός, φούσκωσε, υπερηφανεύτηκε. Διπλή μερίδα του πνεύματός σου. Και ο Ηλίας ήταν φοβερός, δυνατός προφήτης, αδερφοί. Πολύ δυνατός. Πολύ. Διπλή μερίδα. Διπλή μερίδα. Ξέρεις τι ζητάς? Του είπε κάτι. Αν με δεις να φεύγω από πάνω από το κεφάλι σου, θα γίνει αυτό. Θα γίνει. Αδερφοί, έγινε όντως. Περνάει αμαξαπυρός, πολύ γρήγορα τον αρπάζει τον Ηλία.
Το μόνο που έμεινε πίσω ήταν μιλωτή. Δεν έπεσε κάτω, έπεσε πάνω στον Ελισέ. Πα, τον σκέπασε. Όλη χάρη στον Θεό τον σκέπασε, αδερφή. Την πήρε τη διπλή μερίδα όμως. Την πήρε και με το παραπάνω την πήρε, αδερφή. Να ζητάμε από τον Κύριο, αδερφή. Αλλά να ξέρουμε τι ζητάμε και πώς ζητάμε όμως. Δεν ήθελα να μιλήσω για αυτό το πρόσωπο, για τον Μωυσή θέλω να πω πέντε λόγια όμως. Και αυτός άνθρωπος του Θεού, αδερφή. Και εμείς λέμε ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού. Μακάρι να τους μοιάσουμε. Και τον Μωυσή να μοιάσουμε, αδερφή, και τον Έλισσα να μοιάσουμε. Γιατί όχι και τον Ηλία να μοιάσουμε. Στην πίστη και στην υπακοή, αλλά και στην αγάπη όμως, αδερφή. Για το λαό του Θεού, για το έργο του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μωυσή σημαίνει ανασυρμένος από το νερό. Διωγμός μεγάλος, θλίψη μεγάλη στην Αίγυπτο, αδερφή. Έτσι γράφει στο λόγο του Θεού. Τα αρσενικά ο Φαραώ του τα πνίγε, γιατί αυξανόταν και πληθυνόταν οι Ισραηλίτες. Η μητέρα του αποφάσισε με τον πατέρα, τον κρύψανε τρεις μήνες, τα λέω εν συντομία. Το βάλανε εκεί σε ένα καλάθι μέσα στον Νείλο. Η κόρη του Φαραώ έκανε τα λουτρά της εκεί πέρα, τα μπανάκια της. Ακούει κλάμα μικρού παιδιού, στέλνει υπηρέτρια, τον μαζεύει, το λυπήθηκε. Αδερφή, χάρη Θεού ήταν που η μητέρα του τον ανέθρεψε, τον απογαλάκτησε. Μεγάλωσε, δεν ξέρω πόσα μηνών το πήρε αυτή η κοπέλα. Μεγάλωσε ο Μωυσής μέσα στα παλάτια, αδερφή. Φοβερό προνόμιο, ε. Να μεγάλωσε μέσα στα παλάτια, μέσα στη χλειδί, μέσα στην πολυτέλεια, στα όπα όπα, αδερφή. Καλομαθημένος, καλοθρεμένος, όχι σαν τους άλλους που όλη την ημέρα και κάθε μέρα κάναν πλήνθους. Εκεί μέσα στα καμίνια ψένα τα τούβλα, χτίζανε οικοδομές για τους Αιγυπτίους, χωρίς μισθό, αδερφοί. Το ξέρετε. Ξαφνικά ο Μωυσής όταν έφτασε στα 40, εκπαιδευμένος, και θα διαβάσω λίγο από τις πράξεις των Αποστόλων, όχι από την Έξοδο, λίγα εδάφια, 967 σελίδα, αδερφοί. Κοιτάξτε τι λέει για τον Μωυσή. Είναι αποκαλυμμένα λόγια τα οποία δεν τα γράφει ούτε στην Έξοδο αυτά, αδερφοί. Ο Στέφανος πλήρης Πνεύματος Αγίου τα λέει. Και διδάχτει ο Μωυσής στο εδάφιο 22 πάσαν τη σοφία των Αιγυπτίων και ή το δυνατός εν λόγης και έργης, ενώ δε τελείωνε το 400 έτος ηλικίας αυτού, ήρθεν εις την καρδίαν αυτού να επισκεφθεί τους αδερφούς αυτού τους Ιούς Ισραήλ. Το ήξερε ότι ήταν Ισραηλίτης, στα 40 του πήγε να τους επισκεφτεί, να τους δει. Καλά έκανε. Και ειδών την αδικούμενον, υπερασπίστη αυτόν και έκαμεν εκδίκησιν υπέρ του καταθλιβωμένου, πατάξα στον Αιγύπτιον, τον σκότωσε, τον έθαψε, τον παραμέρισε. Στο 25 εδάφιο, εδώ να προσέξουμε λίγο. Ενόμιζε δε ότι η αδελφή αυτού ήθελε νοήσει, οι Ισραηλίτες θα καταλαβαίναν δηλαδή, ότι ο Θεός δια της χειρός αυτού του Μωυσή δίδει εις αυτού σωτηρίαν. Εκείνοι όμως δεν ενόησαν, τι δεν ακόλουθον λέει η μέρα νεφάνη εις αυτούς ενώ εμάχοντο και παρεκκίνησεν αυτούς εις ειρήνην, είπων άνθρωποι αδελφοί είστε εσείς, γιατί αδικείτε αλλήλους, ο δε αδικών των πλησίων απέσπρωξεν αυτόν, είπων τι σε κατέστησεν άρχοντα και δικαστήν εφ' ημάς, μήπως θέλεις εσύ να με φωνεύσεις καθήνδε τρόπο νεφώνευσα στές των Αιγύπτιων. Τότε ο Μωυσής έφυγε για το λόγο τούτο και έγινε πάρικος εις γη Μαδιάμ, όπου εγέννησε δύο υιούς. Όπου φύγει, φύγει. Αδερφοί, πού θέλω να σταθώ όμως, αδερφοί. Ο Μωυσής ενόμιζε ότι αυτά τα αδέρφια του θα καταλαβαίνανε, θα εννοούσανε, θα το αντιλαμβανόντανε, ότι δια της χειρός του Μωυσή θα τους έσωσε ο Θεός. Πολύ γρήγορα, πολύ βιαστικά, αδερφοί, χωρίς οδηγία Θεού, χωρίς εξουσία Θεού, ένα σχέδιο δικό του συνέλαβε μέσα στην καρδιά του, θα βγω έξω, σοφός είμαι, πριγκυπόπουλο είμαι, δύναμη έχω, νέος είμαι,
θα πατάξω τον Αιγύπτιο και θα με κάνουν αρχηγό τους. Και εγώ θα τους βγάλω από την Αίγυπτο. Με ανθρώπινους τρόπους, αδερφοί, δεν γίνεται το έργο του Θεού. Με ανθρώπινες δυνάμεις δεν γίνεται το έργο του Θεού. 40 χρόνων παλικάρι. 40 χρόνων όταν ήμασταν μπορούσαμε μια γροθιά να σκοτώσουμε τάβρο. Έτσι λένε μερικοί. Πολύ δυνατός. Έτσι αισθανόντανε. Είμαι δυνατός. Είμαι ισχυρός. Θα τα καταφέρω. Θα τους σώσω. Θα τους οδηγήσω. Μην το λες αυτό, Μωυσή. Έτσι νόμιζε και ο Αβεσσαλόμ. Και σήμερα το διαπίστωσα ότι ο Αβεσσαλόμ ήταν αδερφός του Αδωνία. Τα ίδια τερτύπια που έκανε ο Αβεσσαλόμ έκανε και ο Αδωνίας. Ακούτε, αδερφοί, άμα ξαέζεψε ο Αβεσσαλόμ και 50 άντρες τρέχανε μπροστά του, επιδείξεις, επιδείξεις δυνάμεως. Τα ίδια έκανε και ο αδερφός του μετά. Δεν έμαθε από το τέλος του αδερφού του. Δηλαδή το πάθημα του αδερφού του δεν το έγινε μάθημα καθόλου. Τα ίδια και αυτός. Δηλαδή, δεν μας συμφέρει να προτρέχουμε, αδερφοί, ούτε να βιαζόμαστε. Δεν μας συμφέρει, κανένα από μας δεν συμφέρει. Το ίδιο, το σχέδιο του Θεού, είτε σωτηρίας, είτε ευλογίας, είτε ενέργειες του Θεού, θα γίνουν στην ώρα τους όλα, αδερφοί. Στην ώρα που ο Θεός έχει ορίσει, όχι που εγώ θέλω, που εγώ αισθάνομαι τώρα, νομίζω έτσι, νόμιζε. Νόμιζε ότι τώρα θα το καταλάβουν ότι εγώ είμαι. Πολλά νομίζουμε για τον εαυτό μας και εγώ πολλά ίσως νομίζω για τον εαυτό μου, αλλά στο τέλος, αδερφοί, θα γίνει το θέλημα του Θεού. Τίποτα άλλο δεν θα γίνει. Το ξέρετε. Όπου φύγει, φύγει. Τι τον είπε ο άλλος? Όπως σκότωσε τον Αιγύπτιο, θες να σκοτώσεις και εμένα τώρα? Άμα το μάθανε κιόλας ότι σκότωσε έναν Αιγύπτιο. Άμα το μάθει τώρα ο Φαραώ, αλίμονο σε μένα. Και έφυγε, αδερφοί, στην έρημο. Πού πας? Κάτσε, αφού αισθάνεσαι δυνατός. Αδερφοί, όταν έρχεται η δυσκολία, εκεί θα φανεί εάν όντως είναι ο Θεός μαζί μου ή δεν είναι. Γιατί από μόνος μου δεν μπορώ. Δεν θα το αντέξω, δεν θα το υποφέρω. Θα φοβηθώ. Ο Μωυσής φοβήθηκε. Έφυγε. 40 χρόνια συνάντησε εκεί πέρα. Δεν ξέρω πόσες κόρες είχε ο ιερέας αυτός. Είχε αρκετές κόρες. Αδερφοί ποτίζανε τα πρόβατά τους, τις βοήθησε εκεί πέρα, του Ιωθόρ. Έγινε αργότερα πέθερός του. Βέβαια οι κόρες τον συστήσανε, ήρθε ένας Αιγύπτιος, μας βοήθησε εκεί πέρα, τα ποτίσαμε γρήγορα, όλα καλά. Μετά τον γνωρίζουμε τον άνθρωπο και έγινε αμέσως γαμπρός του. Πεθερέ, έχεις δουλειά για μένα? Έχω πρόβατα, του λέει. Από τα παλάτια στα πρόβατα. Σήμερα, μα πεις ότι είσαι στον πάνω προβάτων, λένε όλοι κουνάνε το κεφάλι. Α, αυτός αγράμματος είναι, καθυστερημένος είναι. Συγγνώμη, θα το πω, βρωμιάρης είναι. Γιατί άμα πας πίσω από τα πρόβατα, αδερφέ, προβατήρα θα μυρίζεις. Και το λέω για παράδειγμα, μια φορά ο πατέρας μου είχε γίδια εκεί πίσω στο σπίτι, πρόβατα και τράγους. Τι τον έπιασε ένα πρωινό, μου λέει, έλα βοήθησέ με να ποτίσω τα πρόβατα, να τους χάπει. Με ένα αυτό πλαστικό τέτοιο, έπρεπε να του ανοίξω εγώ το στόμα του τράγου για να βάλει ο πατέρας το χάπι στο στόμα του τράγου. Έπρεπε να το αγκαλιάσω το τράγο όμως, αδερφέ, για να τον κρατήσω, να το ακινητοποιήσω. Έλα, μου λέει, εσύ μπορείς, μου λέει, μα τι μπορώ, λέω. Έλα εδώ, μου λέει, το βούτυξα από τα κέρατα, αδερφή, του άνοιξα το στόμα εκεί πέρα. Βάζει ο πατέρας στο χάπι. Εγώ βιαζόμουν, έπρεπε να φύγω να πάω στην Κωμόπολη εκεί πέρα. Τα ρούχα τα άλλαξα, αλλά έπρεπε να κάνω και μπάνιο, αδερφή. Η τραγίλα, η μυρωδιά δεν έφυγε. Δεν φεύγει. Όταν έχεις να κάνεις με ζώα, αδερφή, η μυρωδιά του ζώου έρχεται πάνω σου. Και σκυλί να έχεις στο σπίτι, γάτα να έχεις στο σπίτι, η μυρωδιά μεταδίδεται εύκολα, αδερφή. Τώρα ο Μωυσής, αδερφή, 40 χρόνια φύλαγε πρόβατα. 40 χρόνια. Μετά από 40 χρόνια του φανερώνεται ο Θεός. Με τη βάτω δικαιώμενη και μη κατακαιώμενη. Και του μιλάει ο Θεός. Αδερφοί, Μωυσή, Μωυσή, με το όνομα. Άκουσα τους στεναγμούς του λαού μου μες στην Αίγυπτο. Τώρα, Κύριε, τώρα θα σε στείλω να τους ελευθερώσεις. Του μίλησε τόσο απλά ο Κύριος. Αδερφοί,
Θα πας να τους ελευθερώσεις, θα πας στην Αίγυπτο πίσω. Από 40-80 χρονών ο Μωυσής. Πάνε οι δυνάμεις οι σωματικές, πάει η σοφία της Αιγύπτου, πάνε οι παλικαριές, όλα, αδερφοί, γίνανε στάχτη. Ένας παππούς τώρα, άσπρα μαλλιά, σίγουρα 80 χρονών, αλίμονο. Λίγοι είναι αυτοί που δεν ασπρίζουν στα 80, μάλλον οι περισσότεροι ασπρίζουνε. Ναι, αδερφοί μου, και του λέει θα πας τώρα στην Αίγυπτο, τώρα θα πας. Στείλει ό,τι να έχεις να αποστείλεις, άσε με ήσυχο μένα. Όταν εγώ είχα ορέξεις να παλέψω, να αγωνιστώ, εσύ δεν μου συμπαραστάθηκες, δεν ενέργησες, Κύριε, τώρα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αδύνατον, παρανθρώπιση είναι αδύνατον. Αλλά στο Θεό είναι τα πάντα δυνατά, αδερφοί. Ξέρετε, όταν σταματάνε οι δυνάμεις του ανθρώπου, αδερφοί, όταν σταματάει το εγώ μας να ενεργεί, τότε αρχίζει ο Θεός να εργάζεται. Για να πάρει αυτό τη δόξα. Γιατί άμα ο Μωυσής τότε, αδερφοί, τους έβγαζε, πρώτον οι Αιγύπτιοι θα τους κατατροπώσαν, θα τους σκοτώναν όλους. Με δικιά του δύναμη, άμα προσπαθούσε να κάνει, να τους διεγείρει εκεί πέρα, να γίνει επανάσταση και να τους βγάλει, πού θα τους πήγαινε, αδερφοί. Πού. Χωρίς την οδηγία, χωρίς την εφέλεια του Θεού, χωρίς τη στήρη του πυρός, πού θα τους πήγαινε στην έρημο. Τα χανούνταν, όλοι θα πεθαίνανε εκεί μέσα. Τι θα τρώγανε, τι θα πίνανε, αδερφοί. Γιατί ο Κύριος, αδερφοί, όταν ενεργεί και κάνει κάτι, αναλαμβάνει αυτός όλη την ευθύνη. Έχει αυτός την ευθύνη για όλη τη ζωή μας τώρα, αδερφοί. Αφού τον πιστέψαμε, αφού τον υπακούσαμε, αφού τον ακολουθούμε, αδερφοί, έχει την ευθύνη όλη. Γιατί λέει ο Κύριος, δεν θέλει στερηθεί ουδενός. Έτσι δεν λέει. Τίποτα δεν αστερηθείς. Ναι, αλλά εγώ στερούμαι. Δεν τον εμπιστεύεσαι, αδερφέ. Δεν τον εμπιστεύεσαι. Εγώ περιμένω χρόνια. Δεν τον εμπιστεύεσαι. Δεν τον πλησιάζεις καθώς πρέπει να τον πλησιάζεις. Με ταπεινή καρδιά, με πνεύμα συντετριμένο. Αλλιώς δεν θα έλεγε πλησιάστε το Θεό και θέλει να σας πλησιάσει. Έτσι δεν λέει. Αδερφοί, πώς τον πλησιάζω. Πώς ζητάω. Πώς προσεύχομαι. Αδερφοί, όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο στην πνευματική μας πορεία, αδερφοί. Μήπως διεκδικούμε, μήπως απειλούμε το Θεό. Γνώριζα κάποτε έναν άνθρωπο ο οποίος απειλούσε το Θεό. Άμα δεν μου δώσει γυναίκα ο Κύριος πιστή, εγώ θα φύγω από την εκκλησία. Είπα και εγώ μέσα μου στο καλό, δεν ας δώσει. Τον Θεό απειλείς. Τον Θεό. Τον ποιητή του ουρανού και της γης. Γιατί πιστέψαμε δηλαδή, αδερφοί. Για να ζητάμε και να τα πάρουμε όλα. Και γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι ήρθανε, πιστέψανε, λάβαν σωτηρία. Αδερφοί, λάβαν ευλογία, λάβαν θεραπεία, λάβαν πνεύμα Άγιο, λάβαν χαρίσματα και μετά, αδερφοί, αφού διαπιστώσαν αυτοί ότι τα λάβαν όλα, άντε για τώρα εγώ τα έχω όλα. Αφού τα πήρα, εντάξει, τίποτα δεν πήρες. Τίποτα. Εύκολα τα χάνουμε κιόλα όμως, το ξέρετε. Υπάρχει ένα παιχνίδι στον κόσμο, παλιά το παίζαμε μικρή, είναι μια σβούρα που λέει, δώσ' τα όλα, πάρ' τα όλα. Το ξέρετε, αδερφοί, ναι. Δώσ' τα όλα, πάρ' τα όλα. Δηλαδή, τα πήραμε όλα από το Θεό, στο τέλος, τα χάνουμε κιόλα. Χάσ' τα όλα, αδερφοί. Γιατί τα χάνει ο άνθρωπος όλα, αδερφοί. Γιατί δεν μένει πιστός μέχρι το τέλος. Δεν τα πήραμε ακόμα όλα, αδερφοί. Το ξέρετε, μπορεί να πήραμε κάποια επίγεια. Τα ουράνια ακόμα δεν τα είδαμε. Δεν μπήκαμε ακόμα στα ουράνια. Δεν εισήρθαμε ακόμα στη χαρά του Κυρίου μας. Αδερφοί μου, έχουμε ακόμα να διανύσουμε δρόμο. Δόξα στο Θεό. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε, αδερφοί. Εγώ θέλω τώρα, Κύριε, να γίνει. Άμα δεν μου το δώσεις, άμα δεν το κάνεις τώρα, εγώ θα θυμώσω. Και εδώ ο Μωυσής που αρνήθηκε, αδερφοί, την πρόσκληση του Κυρίου στην έρημο, γιατί εκεί έγινε η πρώτη πρόσκλησή του. Όχι εκεί που σκότωσε τον Αιγύπτιο. Εκεί στη βάτα δικαιώμενη και μη κατακαιώμενη, εκεί έγινε η πρόσκλησή του. Τώρα σε καλώ εγώ, Μωυσή, να πας να βγάλεις το λαό μου από την Αίγυπτο. Στείλε ό,τι να έχεις να αποστείλεις. Άσε με ίσγο με τα προβατά με εδώ πέρα. Θέλω την ησυχία. Εδώ κρύβεται κρυφή υπερηφάνεια και εγωισμός, αδερφοί. Και πείσμα. Όταν εγώ ήθελα, όταν εγώ ήμουν νέος, εσύ, Κύριε, δεν ήθελες. Τώρα πες τι θέλεις, εγώ δεν έχω όρεξη. Τώρα στείλε όποιο θέλεις. Στείλε κανένα πιο νέο, πιο δυνατό. Εγώ είμαι ανίσχυρος, δεν έχω δύναμη πλέον. Είμαι γεροντάκι, έχω γυναίκα τώρα. Έχω παιδιά τώρα. Έχω και πρόβατα τώρα. Στείλε κάποιον άλλον.
Εγώ εσένα θέλω να στείλω, λέει ο Κύριος. Εσένα. 80 χρονών. Και ο Χάλεβ 80 χρονών ήταν αδερφή και ζήτησε να πάει στη μάχη. Λέει, έτοιμος είμαι, λέει. Τι, γιατί είχε το πνεύμα του Θεού, αδερφή. Δόξα στο Θεό. Ο άνθρωπος του Θεού δεν ατονίζει, δεν αποκάμνει. Αδερφή, γιατί περιμένει τον Κύριο. Πάντοτε προσεύχεται, πάντοτε δέεται. Αδερφή. Αμάν έκανε ο Θεός να τον πει στο Μωυσή, αδερφή. Τι είναι αυτό που κρατάς στο χέρι, Μωυσή? Μπαστούνι, λέει. Ακλίτσα. Για ρίξτε κάτω, Μωυσή. Τη ρίχνει κάτω, γίνεται φίδι. Κοπάνω μου, μόλις είδε να γίνεται φίδι, το βάλε στα πόδια. Πού πας, του λέει, σταμάτα. Πιάς το φίδι από την ουρά, το πιάνει από την ουρά, γίνεται πάλι η ακλίτσα. Κατάλαβες, Μωυσή? Δεν με πείθεις. Δεν με πείθεις, Κύριε. Φοβερό σημείο, αδερφή. Τη μαγκούρα που κρατούσε χρόνια γίνεται ξαφνικά φίδι. Φίδι. Το πιάνει το φίδι από την ουρά, γίνεται πάλι ράβδος. Δεν με πείθεις, Κύριε. Ωραία, του λέει. Βάλε το χέρι σου εδώ στον κόρφο σου. Βάλε την παλάμη σου μέσα. Βάζει το χέρι εδώ πέρα. Για βγάλε το, του λέει. Λεπρό το χέρι. Βάλε πάλι το χέρι σου εκεί μέσα στον κόρφο σου. Βάζει το χέρι, θεραπεύτηκε. Πίστηκες τώρα? Όχι και τόσο. Εάν δούμε εμείς τέτοια πράγματα, αδερφοί, τι να σας πω, τι θα κάνουμε? Εάν ο Θεός κάνει τέτοιες ενέργειες μέσα στη ζωή μας, τι θα κάνουμε, αδερφοί? Θα του πούμε, δεν κάνω εγώ για αυτά, Κύριε? Κάναμε κάποιον άλλον? Δώστα σε κάποιον άλλον? Ή θα του πούμε, Κύριε, ο δούλος σε ακούει, λάλησε. Πες μου τι να κάνω, Κύριε. Απόστειλε με, Κύριε, είπε ο προφήτης Ισαΐας, όταν είδε τη δόξα του Κυρίου. Όταν εκαθαρίστηκε η ανομία του με το κάρβονο που του πέρασε το σεραφείμ μπροστά στα χείλη του, αδερφή. Απόστειλε με, Κύριε. Ποιος θα πάει δίμας να μιλήσει στους ανθρώπους? Απόστειλε με, Κύριε. Ο Μωυσής, αδερφή, ήταν γέρωσον. Λέει, Κύριε, δεν μπορώ να μιλάω, δεν ξέρω να μιλάω. Τώρα σου λέει, δεν ξέρω και να μιλάω κιόλας. Ξέχασε να μιλάει Αιγυπτιακά, ξέχασε να μιλάει Εβραϊκά, τα μπέρδευε όλα, ε. Μπερδεμένα πράγματα. Θα έρθει ο αδερφός του Αρών μαζί, λέει, και εσύ θα μιλάς και αυτός θα τα λέει στο Φαραώ. Μη στεναχωρήσου, του λέει. Μεριμνά για όλα ο Κύριος, αδερφή. Αλλά ό,τι έχει ο Θεός να κάνει, θα το κάνει, αδερφή, στην ώρα του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όχι πριν την ώρα. Όχι με ανθρώπινες δυνάμεις. Όχι με βιασύνες. Όταν ο άνθρωπος είναι νέος στην ηλικία, αδερφή, βιάζεται να κάνει καριέρα, βιάζεται να αποκτήσει, και στα πνευματικά έτσι είναι, αδερφοί, με το που πιστεύουμε. Και θυμάμαι, αδέρφια, με πολύ ζήλο, πολύ ένθερμοι ζέονται στο πνεύμα, με προφητείες προφητεύαν, αδερφοί. Βλέπω μια μέρα ένα από αυτούς τους αδερφούς στην δουλειά, κάθε μέρα σχεδόν μαστούσε μαστίχα. Του λέω, αδερφέ, νηστεύεις? Λέει, πώς το κατάλαβες? Καλά, λέω, εντάξει. Λέω, τι ζητάς από τον Κύριο? Εντάξει, λέει, ζητάω κάτι από τον Κύριο να μου δώσει. Δεν μου το έλεγε. Λέω, τι ζητάς, πες μου. Δεν στο λέω, άδερφε, εντάξει, ζητάω από τον Κύριο να μου δώσει. Μήπως ζητάς το χάρισμα των διαμάτων? Λέω, πώς το κατάλαβες? Ω, καλά, λέω τώρα. Καλά, λέω. Την υπερέχουσα οδό την ξέρεις? Μια υπερέχουσα οδό σας δεικνύω. Ζήτητε με τα ζήτητα πνευματικά, αδερφοί, μάλλον δεν απροφητεύετε. Η οδό της αγάπης. Του λέω, μ' αγαπάς? Προσπαθώ να σε αγαπήσω. Αγάπησε εμένα πρώτα που είμαι κοντά σου, αδερφέ, δίπλα σου, και μετά ο Θεός μπορεί να σου το δώσει. Μ' αγαπάς όπως αγαπάς τον εαυτό σου? Αδερφοί, η αγάπη είναι ένα μεγάλο πράγμα. Το ξέρετε. Είναι ένα πολύ φοβερό μάθημα, πολύ δύσκολο μάθημα. Ακούγεται πολύ εύκολο. Εγώ σας λέω, είναι ένα από τα πιο δύσκολα. Το μάθημα της υπομονής και της αγάπης είναι πολύ δύσκολα μαθήματα. Και είναι μακροχρόνια όσο ζούμε σε αυτή τη γη, αδερφοί. Θα δοκιμαζόμαστε στην αγάπη, θα δοκιμαζόμαστε στην υπομονή. Και έτσι σιγά σιγά ο Κύριος θα μας τελειοποιεί, αδερφοί. Δεν θα προπορευόμαστε του Κυρίου. Δεν θα προτρέχουμε μπροστά από τους αδερφούς, όπως ο Αβεσσαλόμ και ο Αδωνίας, αδερφοί μου. Φάγανε το κεφάλι τους οι καημένοι. Αυτοί τα βάλανε με τον πατέρα τους, το ξέρετε, αδερφοί. Ο Αδωνίας, εγώ θα γίνω βασιλιάς. Ο Αβεσσαλόμ τα ίδια κι αυτός. Δεν είναι κάποιος στο παλάνα σας ακούει, λέει, ελάτε σε μένα όλοι. Και έκλεπτε, λέει, τις καρδίες του λαού. Ακούτε, αδερφοί?
Τι, πώς τους έκλεβε τις καρδιές του λαού? Τους φιλούσε, μάτσα, μούτσα, αγκαλίτσες εκεί πέρα, εγώ, ό,τι θέλετε, εγώ. Φαγητό, φιλοξενία, εδώ, όλα εγώ. Ας τα αφήσουμε αυτά, αδελφοί. Ο Θεός να μας ελεήσει, να μας δίνει δύναμη και χάρη και να τον αφήσουμε να ενεργήσει στη ζωή μας. Όπως αυτός θέλει. Όχι όπως εμείς θέλουμε. Ας γίνει το θέλημά του. Αμήν.